Στη σημερινή εποχή, όπου ο αθλητισμός έχει γίνει ανάγκη πρώτης γραμμής για τα παιδιά και τους εφήβους, η Δημοτική Παράταξη Ο Τόπος της Ζωής μας και ο επικεφαλής της Μάκης Παπαδόπουλος πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα τον αθλητισμό και την υγεία, έτσι ώστε μικροί και μεγάλοι να μάθουν από τους ειδικούς γιατρούς ότι ο αθλητισμός βοηθά στην ανάπτυξη της σωματικής και πνευματικής υγείας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί απαιτήσεις συστηματικότερης παρακολούθησης της. Για το θέμα αυτό, τρεις γιατροί της Καβάλας παρουσίασαν τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας πάνω σε ειδικά θέματα στη συγκεκριμένη μερίδα που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel. Για όλο τον πληθυσμό, αλλά ειδικά και για τα παιδιά μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο, τον κύριο Ξενοχόν Κροκίδη, οπωσδήποτε, διότι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή και την ενημέρωση που ζήτησα να μπορέσουμε να κάνουμε. Ειδικά στο κοινό της Καβάλας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τάση μεγάλη και αυξητική, ειδικά στα νέα παιδιά, πέρα από την διατροφή που πρέπει να προσέχουν, να ασχολούνται με διάφορα αθλήματα. Άρα εμείς και ο Δήμος ειδικά πρέπει να παίρνει εκείνες τις προτεραιότητες ώστε να δημιουργεί δράσεις, γιατί υπάρχει μια αυξητική τάση, ώστε να μπορέσουν και οι γονείς αλλά και οι αθλητές να γνωρίζουν την πρόληψη στον αθλητισμό. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και κυρίως για τις οικογένειές τους, όπου από πολύ μικρή ηλικία παίρνουν την απόφαση να βάλουν τα παιδιά τους σε μια αθλητική δραστηριότητα, που ο αθλητισμός σημαίνει υγεία, να μπορούν να κάνουν και τον απαραίτητο έλεγχο, να μπορούν να γνωρίζουν ότι αυτά τα δυστυχώς δυσάρεστα φαινόμενα πολλές φορές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της άθλησης με καρδιακά νοσήματα ή άλλα νοσήματα, υπάρχει δυνατότητα να τα προλάβουν και να τα ελέγξουν πριν. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα παιδί και αθλητισμός, ο καρδιολόγος Νικόλαος Βάτκαλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του προληπτικού προαθλητικού ελέγχου σε παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά και ο ορθοπαιδικός Μιχάλης Βερμίσογλου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις αθλητικές κακώσεις σε παιδιά και εφήβους. Είναι μια πολύ σημαντική οργάνωση. Χαίρομαι που είμαι προσκεκλημένος ομιλητής μαζί με τους άλλους δύο συναδέλφους μου, τον κύριο Βερμίσουργο Μιχάλη, ορθοπαιδικό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και τον Νίκο Ντοβάτκαλη, επίσης καρδιολόγο και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Η δικιά μου παρέμβαση αφορά το παιδί και τον αθλητισμό. Θα αναφέρω τις τρεις παραμέτρους που αφορούν την ενασχόληση του παιδιού με τον αθλητισμό, το παιδί αυτό καθεαυτό, τους γονείς του, αλλά και το σύλλογο και τον προπονητή. Χαίρομαι που ήδη πριν ξεκινήσω, πάρα πολλοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, με όλα τα αθλήματα θα έλεγε κανείς, αλλά και παράγοντες του αθλητισμού είναι εδώ για να ακούσουν τη δικιά μου εισήγηση. Βέβαια το κυρίαρχο είναι το παιδί, από αυτό ξεκινάνε όλα και σε αυτό καταλήγουν. Και θα αναφερθώ σε μία προς μία σε παραμέτρους, όπως πότε πρέπει να ξεκινήσει ένα άθλημα ένα παιδί, με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή του συγκεκριμένου αθλήματος, ποιες οι προσυμμετοχικές εξετάσεις, αυτές που πρέπει να κάνει πριν ξεκινήσει ένα άθλημα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τον ελάχιστο καρδιολογικό έλεγχο, τον προαθλητικό για τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και γενικά για όλα τα παιδάκια που ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Θα δείξουμε κάποιες διαφάνειες, τις οποίες πρέπει να δει ο γονέας ότι πρέπει το παιδί του να το ελέγξει καρδιολογικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος ευνίδιου θανάτου.